Μην μου πεις και πάλι κοντά σας, εμείς εδώ συνεχίζουμε. Τελειώσαμε την στήλη που είχαμε τη θεατρική. Ήρθαμε λίγο επί του καναπέως για να συζητήσουμε το θέμα που σας προειδεάσαμε. Και εδώ και 15 μέρες το περιμένετε τόσο πολύ, γιατί ένα 15ήμερο μας τη ζητάτε, την περιμένετε για τις συμβουλές της και όχι μόνο. Και θα ξαναγυρίσουμε επίσης στο πάνελ μας για να κλείσουμε με την Κωνσταντίνα Παπαϊωάννου. Μία εκπομπή γεμάτη μοναδικούς ανθρώπους και φοβερούς συνεργάτες. Πέγκη Δαμουράκη εδώ κοντά μας και εκείνη στην αγαπημένη εκπομπή μου πίσω όλη την Ελλάδα και την Κύπρο. Μελλοντολόγος βεβαίως και σύμβουλος διαχείρισης. Και σήμερα, και με το πολύ ωραίο ντύσιμο σου, ξέρεις πως γράφεις, είναι φωτογραφικό βέβαια. Καλά, μία γυναίκα που ξέρει βέβαια από την τηλεόραση, πάρα πολλά χρόνια την έχει αγαπήσει και την έχει φιλοξενήσει και η τηλεόραση την Πέγκη και η Πέγκη την τηλεόραση βεβαίως, μέσα από τις συμβουλές της, οπότε ξέρει πολύ καλά. Κάνουμε και πρόβλεψη και γι' αυτό. Θα κάνουμε εννοείται, δεν το συζητάμε. Όχι, λέω, κάνουμε πρόβλεψη και γι' αυτό. Εγώ οτιδήποτε μεσολαβήσει και έχω. Καταρχήν, γεια και χαρά, να είμαστε καλά, καλό χειμώνα, καλή σεζόν, καλή δύναμη και σε εσάς που θα είσαστε πάρα πολύ σε διάρκεια και καλή αύξηση ακόμα και με της τηλεθέασης συγκριτικά με κάθε άλλη χρονιά. Ήδη πας καλά και θα πας πάρα πολύ καλά. Θα πούμε περαιτέρω. Έχει πολύ ωραίες προβλέψεις για την εκπομπή μας φέτος. Λοιπόν, εγώ θέλω λίγο, ο κόσμος, το πλατή κοινό όλα αυτά τα χρόνια και από τις τηλεοπτικές εμφανίσεις, αλλά και γενικότερα από τις πολλές σου συμβουλές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Και πριν έρθω εδώ, στο πάνελ, όταν εσύ ετοιμαζόσουνα, είπα στην Ελλάδα και στην Αυστραλία και στην Αμερική, γιατί ξέρω ότι μιλάς με όλο τον κόσμο και μέσω τηλεφώνου δίνεις τις σωστές συμβουλές σου και την καθοδήγησή σου και σε κόσμο που είναι στην Αυστραλία, στον Καναδά και ούτω καθεξής. Στο ευρύ κοινό όμως, η Πέγκη Δαμουράκη, σε αυτούς που έχει έρθει σε επαφή και έχει κάνει τη δική της πρόβλεψη για το δικό τους μέλλον και έχει δώσει τη δική της συμβουλή, θα το πω αυτό γιατί το λέω στη συνέχεια, σε ξέρουν. Εμείς όμως μέσα από την εκπομπή θα προσπαθήσουμε να αγαπηθείς και να δώσεις τα φώτα σου σε όλο το κοινό, σε όλο το ευρύ κοινό και το ευρύ φάσμα του κόσμου. Θέλω να ξεκινήσω από μία πολύ, γιατί σήμερα είναι η γνωριμία μας και σε αυτό το χρόνο πρέπει να πούμε σημαντικά πράγματα. Θέλω να ξεκινήσω με μια σημαντική ερώτηση. Λέμε λοιπόν, η Πέγκη Δαμουράκη, και το λες και μόνη σου, μελλοντολόγος. Ποτέ δεν έχεις επιτρέψει, είτε στα site, είτε τις συμβουλές που δίνεις, είτε στα περιοδικά που σου κάνουν αφιερώματα στο σπίτι σου, να γράψουν τη λέξη αστρολόγος. Γιατί αυτό, ποια είναι η σημαντική διαφορά? Ποια είναι η διαφορετικότητα? Γιατί εγώ βλέπω στα διάφορα περιοδικά και λέει Σπύρος Σπυρέτος, να μην πω και τώρα ονόματα, αστρολόγος, μελλοντολόγος, medium, καλή θέληση, κακή θέληση, μπλα μπλα μπλα. 50 τίτλους από κάτω. Γιατί δεν το βάζεις και σε ένα τίτλο παραπάνω? Να πω κάτι. Εγώ έχω μάθει να λέω τα πράγματα με το όνομά τους ακριβώς και να δείχνω αυτό που είμαι και όχι αυτό που θα ήθελα να είμαι. Ο αστρολόγος έχει τη διαφορά ότι έχει μελετήσει τα γεγονότα και τα πράγματα και όσοι θέλουν και μπορούν, γι' αυτό έχουν αυξηθεί και πάρα πολύ, μελετάνε και γίνονται αστρολόγοι. Ο μελλοντολόγος, όπως είμαι εγώ, είναι έμφυτο το χάρισμα. Έχει την ιδιαιτερότητα ότι δεν έχει επέμβει καμιά εκπαίδευση σε αυτό και παρά και μόνο, επειδή ξεκίνησε από τα 9 μου χρόνια, και βέβαια με την πάροδο των χρόνων αυξήθηκε αυτό, οριστικοποιήθηκε και λίγο-λίγο από τη μεγαλύτερη ηλικία μου, από τα 45 μου χρόνια και μετά, είμαι τώρα μία 20ετία στο επάγγελμα, είμαι γύρω στα 64 ετών. Μπράβο. Δεν σου φαίνεται και μπράβο που το λες. Έχει οριστικοποιηθεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν σου φαίνεται και, και το λες όμως. Εμείς δεν σε ρωτήσαμε. Μόνοι σου το πες, δεν το ξέρεις. Δεν με ενδιαφέρει, το λέω χρόνια. από την αρχή που βγήκα. Τόσο όμορφη. Είναι ωραίο να το λες. Ευχαριστώ πολύ. Σημασία έχει η εσωτερικότητα κάθε ανθρώπου και όχι η εξωτερικότητα. Και βέβαια, εάν δεν έχω χρησιμοποιήσει αυτή την ιδιαιτερότητα για μένα και το άμεσο οικογενειακό μου περιβάλλον, το φιλικό μου περιβάλλον, από εκεί ήρθαν και όλες οι εμπειρίες αρχικά και οριστικοποιήθηκε χωρίς να επέμβω. Ήρθαν έτσι τα πράγματα και έγινε επάγγελμα το 1995. Εάν λοιπόν κάποιος, σήμερα θα κάνουμε έτσι μια γενικού επίπεδου συζήτηση, αφού θα είσαι κοντά μας πολύ συχνά και σε ευχαριστούμε και γι' αυτό, αλλά έχουμε να αναλύουμε διεξοδικά πράγματα που μας απασχολούν. Θέλουμε διαχείριση των διαχείριση πραγμάτων και των γεγονότων, που είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Ό,τι και πρόβλημα να μας έρθει μπροστά μας, εξαρτάται πώς μεταχειριζόμαστε και έχει σημασία το πρόβλημα, εάν υπάρχουν άλλα άτομα και εμείς σαν πομπή πώς το έχουμε κλάβει.
Αυτή είναι και η σημασία για να ξεπεράσουμε το οτιδήποτε πρόβλημα έχουμε. Μπορούμε, μία ερώτηση και πάω εκεί που ήμουν και θα επανέλθουμε, μπορούμε να τα ξεπεράσουμε όλα? Όλα εκτός το θάνατο, αλλά και αυτός που μένει πίσω, δεν είναι ο ίδιος του ο θάνατος, μπορεί να αντιμετωπίσει και το έχουμε δει και στη ζωή μας, έτσι, ότι όλα τελειώνουν εν ζωή στο άτομο που φεύγει και ο άλλος συνεχίζει να υπάρχει και πρέπει μέσα σε αυτό να πορεύεται και να βιώνει. Γιατί στη ζωή, σε όλα τα θέματα, σε όλα τα πράγματα, έχει αρχή και τέλος. Ναι. Άλλωστε, όπως είχε πει και μία έκφραση, θα την ξαναπώ, μου αρέσει αυτή η έκφραση, είχε πει ο φίλος μας ο Διαμαντής και πρώτη φορά από το Διαμαντή την άκουσα, ό,τι γεννιέται, ό,τι γεννιέται πεθαίνει. Αυτή η έκφραση μου έχει μείνει. Και το λουλούδι. Και το λουλούδι, έτσι μου το είχε πει. Είναι μπουμπούκι, ανθίζει, ανοίγει και μετά μαραίνεται. Πάλι αρχίζεις, εκεί δες όταν ανθίζει και είναι πάρα πολύ μεγάλο και έχει χάσει και τη μυρωδιά του και τον τριαντάφυλλο και όλα και αρχίζει και πέφτει. Αυτό είναι η ζωή σε όλα τα πράγματα. Στο επάγγελμα είναι η αρχή, είναι η σκέψη που συλλαμβάνουμε την ιδέα γι' αυτό, είναι η δημιουργία, είναι η ένταση που πρέπει να δίνουμε στον επαγγελματικό μας τομέα και εάν δεν το προσέξουμε, πόσο μπορεί να φθαρεί και να μειωθεί και να κλείσει και να δημιουργηθεί ένα πρόβλημα. Ερώτηση, γιατί ο κόσμος όταν μόλις το αρέσει πολύ σωστά, είπες γιατί το γνωρίζεις καλύτερα, διότι αυτό είσαι, ότι ο μελλοντολόγος είναι κάτι που είναι χάρισμα σε έναν άνθρωπο, που σίγουρα βέβαια όμως μετά στην πορεία των πραγμάτων και στο δουλεύεις. Ακριβώς. Έτσι δεν είναι, γιατί από μόνο του σαφώς και είναι χάρισμα, αλλά πρέπει να ξέρεις να τον διαχειριστείς σωστά για να βγει κάτι καλύτερο και να το καταλάβει ο κόσμος. Μελλοντολόγος λοιπόν σημαίνει ένας άνθρωπος που μπορεί και αντιλαμβάνεται, βλέπει το μέλλον. Εικόνες είναι, είναι ο οραματισμός και μέσα σε αυτό λειτουργεί έτσι και παίρνει τα ακασικά αρχεία από το σύμπαν και μεταφέρονται και πρέπει να ξέρει αυτός που είναι ενδιάμεσο, εγώ είμαι ενδιάμεσο, το πώς θα το αποδώσει και εξαρτάται πού για να μπορεί σωστά να έχει την πορεία και την εξέλιξή του. Δηλαδή, πες ότι έρχομαι εγώ σε σένα, ναι. Έτσι, σε επισκέπτομαι και σου λέω, σου λέω εγώ ότι θέλω να δω ή όχι, που με βλέπεις, βλέπεις από μένα κάποια πράγματα. Πρέπει να μου πεις τα στοιχεία σου, γιατί και να έρθεις κοντά ή να είσαι μακριά, μπορεί να είσαι πολύ μακριά, ας πούμε, στην Αυστραλία ή στην Αμερική, η συγκέντρωση σε μένα, στα στοιχεία σου, όνομα επώνυμο, ημερομηνία, χρονολογία γέννησης και το όνομα της μητέρας και την τοποθεσία που είσαι, για να έρθω όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Και από εκεί εντοπίζω τι λογισμικό είσαι, δηλαδή πώς λαμβάνεις και πώς αναλύεις μέσα, ακριβώς, όλοι έτσι είμαστε, και πώς μεταδίδονται τα κύματά σου, τι έχεις περάσει μέχρι τώρα, γιατί και τι εξέλιξη πορείας έχει η ζωή σου. Υπάρχουν όμως πολλές διαφορετικές προβλέψεις, δεν είναι μόνο για ένα άτομο, μπορούν να δούμε, ας πούμε, σε περίοδο εξετάσεων. Όπως πάρα πολλές φορές και έχει γίνει πια, δεν είναι μόνο τα παιδιά που δίνουν εξετάσεις, αλλά πρέπει να έχεις με τον ίδιο μαθητή για να δω τι καταγραφές μνήμες έχει από τη γνώση και τι θα αποδώσει στην περίοδο εξετάσεων στο μάθημα. Πολύ σημαντικό, έτσι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί την ημέρα που ήμουν σε διακόπτω, συγγνώμη, να μην το ξεχάσω, την ημέρα που ήμουν στο γραφείο της, έτσι και τα λέγαμε, ήταν προς το τέλος της σεζόν της προηγούμενης. Οπότε χτυπάει μία μητέρα το τηλέφωνο και της λέει: Πέγγι, Πέγγι, έχω να σου πω κάτι αυτό. Λέει: Είναι κάτι επίγον, λέει. Δεν θυμάμαι το όνομα, γιατί έχω μία συζήτηση. Και επειδή ήταν ανοιχτή η ακρόαση, η Πέγγι, ας πούμε, ξέρεις, με το που πάτησε το τηλέφωνο στο γραφείο, λέει: Απλά θέλω να σου πω ότι τελικά, όπως μου είχες πει, η κόρη μου πέρασε στο πανεπιστήμιο Τάδε και όχι εκεί που νομίζω ήθελε. Από την Τσεχία. Από την Τσεχία, δεν ξέρω. Και όχι εκεί που ήθελε, όπως θα έχεις προβλέψει. Και μετά ήταν το κόκκινη τη λέω: Ναι, πες μου το γεγονός. Και φοβότανε πάρα πολύ. Και έχουν δυσκολία. Συνήθως κανένας δεν πάει να δώσει εξετάσεις εάν δεν έχει διαβάσει. Όμως εξαρτάται, είπαμε, από το λογισμικό που έχει. Όταν έχει πάρα πολύ μεγάλο στρες και άγχος, η μνήμη μπαμ μπλοκάρεται. Όταν γνωρίζουμε γεγονότα και πράγματα, και εκεί έρχεται η μελλοντολογία και η ανάλυση που μας δίνει ότι είναι γνωστό, οπότε μειώνουμε τα περιστατικά αυτά και έχουμε την καλύτερη απόδοση. Γι' αυτό και ζήτησες, μετά που μου είπες για το γεγονός, της είπες να σου πει ακριβώς πότε δίνει εξετάσεις, πού είναι, σε ποιο πανεπιστήμιο και σε ποια πόλη είναι. Λειτουργώ, δεν... δηλαδή, όπως είναι το ποντικάκι στο... Σε πάει και σε κατευθύνει. Μπαμ, και πάμε.
γέννησα το νόμο της έλξης. Δηλαδή, νιώθει και πηγαίνει. Δηλαδή, και όταν γέννησα το γιο μου το 1977, την ώρα της γέννας μου, ήμασταν πάρουσα έτσι και τα λοιπά, ήταν φυσιολογικός ο τοκετός. Πολλές ιστορίες ότι δεν μπορούσα να κάνω παιδί γιατί είχα χάσει 3-4 παιδιά. Με συγκέντρωση και με προσευχή, θα τα πούμε πιο κάτω, γιατί είναι πολύ βασικό να αυξάνουμε την άβρα μας, την ενέργειά μας. Και αυτό που με ρώτησες προηγούμενα, από εκεί και ύστερα το επενδύω, ναι, θέλει μεγάλη συγκέντρωση, θέλει καθημερινή προσευχή για να παίρνω στοιχεία, να αυξάνω την άβρα μου για να μπορώ να εκπέμπω, να είμαι πιο έτσι ακριβώς. Είτε το κινητό, είτε ένα μηχάνημα, όταν το βγάλεις από την πρίζα, μπαμ, χάνει την τάση του. Έτσι. Και όσο εκπέμπουμε στην καθημερινότητα, τόσο χαμηλώνει η στάθμη. Όταν λοιπόν επιφορτίζεται κάθε μέρα, μπαμ, είναι δυνατή η στάθμη, εκπέμπει δυνατά, λαμβάνει πιο πολλά στοιχεία, παίρνει δηλαδή σαν πομπός και έτσι μπορεί και τα μεταδίδει. Και έτσι κάθε επιθυμία γίνεται πραγματικότητα όταν οριστικοποιούμε και βάζουμε τον στόχο με τη μνήμη. Εκεί είναι. Πολύ για... σημαντικό αυτό που σας είπα, την προσοχή. Δηλαδή είναι... βλέπουμε ότι τη δύναμη της προσευχής τελικά... Η δύναμη της προσευχής, αν γίνεται με στο σωστό τρόπο, γιατί έχει τρόπο να γίνεται. Και θα το πούμε παρακάτω, γιατί πάρα πολλοί ζητούν και θέλουν. Μπορούμε να περάσουμε τα οποιοδήποτε προβλήματα, αρκεί να έχουμε εμείς τη δύναμη και την ένταση. Και ο άλλος, εντάξει, να πάμε και στα καφέ, να πάμε και στα κέντρα, να πάμε και στα μπαρ, να πάμε και στα αυτά. Όμως, το πρωί πρέπει να γίνεται προσευχή και πρέπει να γίνεται παραπάνω από 1/4-20 λεπτά. Σαν άντρα της εκπομπής, θέλω τώρα να κάνω και εγώ κάποιες ερωτήσεις. Παρακαλώ. Εντάξει, τα πάτα. δεν θέλω να μιλάς καθόλου. Θέλω να μιλάω μόνος μου λίγο. Μπορώ. Έχω πολλές ερωτήσεις να κάνω. Μίλα, παιδί μου. Εντάξει. Να σου πω, είσαι δύο σε ένα. Λοιπόν, έχουμε γίνει ένα. Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Επειδή έχουμε όλα αυτά να τα σχολιάζουμε συχνά πυκνά που θα είσαι κοντά μας και έχουμε να αναλύσουμε πάρα πολλά, αλλά η Εύη δεν είναι να τη δώσει λίγο το λουκούμι. Παίρνει όλο το πακέτο και το κουτί. Επειδή θα έρχεται. Σε εκείνη σε επικοινωνία με τον κόσμο που θα τηλεφωνεί και θα ναι, θα κάνουμε ερωτήσεις πιο συγκεκριμένες, σαφώς. Πιο συγκεκριμένες, έτσι θα μου λες. Εγώ θέλω να έρθω λίγο και να σε ρωτήσω το εξής. Δηλαδή, όταν λες ότι, για παράδειγμα, στα 9 μου χρόνια, γιατί εγώ θέλω πρώτα να γίνει γνωριμία με τους τηλεθεατές μου πολύ καλή, που μπορεί να μας βλέπει κάποιο άλλο παιδί, σε όλο τον κόσμο μας βλέπουν, και να νιώθει ότι βλέπει κάτι, ότι καταλαβαίνει κάτι, και μετά στα 12, στα 15. Ότι έχει το χάρισμα, ναι. Εσύ πότε λοιπόν καταλαβαίνεις ότι όντως κάτι έχεις, γιατί τα πρώτα μπορεί να λες, μπα, πώς μου ήρθε εμένα αυτό. Το πρώτο κομμάτι, στα 9 μου χρόνια, ένα ξημέρωμα, 4 η ώρα το πρωί, και ήταν παραμονή των Χριστουγέννων που πάμε στην εκκλησία και πάντα η μαμά μας είχε μάθει να κάνουμε την προσευχή μας και μετά να πηγαίνουμε στην εκκλησία ή να πηγαίνουμε στο σχολείο ή να πηγαίνουμε... είδα μια εικόνα πάρα πολύ συγκλονιστική και... βέβαια, επειδή ήταν σαν πρώτο στοιχείο, δεν καταλάβαινα τη διαφορά, δηλαδή το βλέπω εγώ ή δεν το βλέπουν οι άλλοι στην οικογένεια, και ήμουν 9 χρονών, αλλά επειδή με τρόμαξε και λίγο, δεν το είπα στη μαμά, το είπα στον αδερφό μου. Είχα έναν αδερφό 2 χρόνια μεγαλύτερο από μένα, εκείνος ήταν 11. Όντως το γεγονός αυτό το ξέχασα μετά από λίγο. Όμως από τότε και στο εξής αρχίζανε να μου έρχονται διάφορα πράγματα και να τα έλεγα και να βγαίνουν κιόλας πράγμα που στην αρχή είχαν θορυβηθεί στην οικογένεια. Σαφώς. Και... είναι λίγο περίεργο ένα παιδί. Συλλογικό. Λίγο περίεργο, αλλά η δύναμη που τους το έλεγα, ας πούμε, δεν έλεγα μόνο οικογενειακά. Φερρυπίν το 1961, ας πούμε. Πολύ πιο μπροστά, 5 μήνες πιο μπροστά, έλεγα, μαμά, το Πάσχα θα βγουν τα τάγκ στους δρόμους, αλλά δεν θα γίνει πόλεμος. Άκου τώρα ένα παιδί να έρχεται και να σου λέει αυτό. Ανατριχιστικό είναι λίγο. Ναι, η μαμά λοιπόν, επειδή είχε συνηθίσει που έλεγα, όχ, μου λέει, βλέπεις το Μάρτι στην παρέλαση, δεν έχουμε όμως ποτέ Μάρτι Πάσχα. Μαμά, όχι, θα τσουγκρίζουν τα αυγά, γιατί θα έχει και φωτογραφίες στο δρόμο. Και όντως ήταν τότε που έγινε επιστράτευση. Είχαν τις μεγάλες αφίσες με αυγά και λέγανε Χριστός Ανέστη, γιατί ήταν παραμονές. Σωστά. Ναι. Ή λίγο πιο μπροστά του γεγονότος αυτού, δεν μάθαινα το ποίημα που θα λέγαμε στη σχολική εορτή. Δεν θα κάνουμε το Σάββατο εορτή. Βρε καλή μου, βρε χρυσή μου. Μάθετο. Μα αφού δεν πρόκειται να κάνουμε. Μα είσαι με τα καλά σου, δεν θα... Και τελικά ήτανε
ξημέρωμα. Και αυτά έρχονται στον νόμο από μόνα του, εσένα, έτσι, για κάποιο λόγο. Ναι. Μετά με την πάροδο του χρόνου έμαθα πράγματα. Κυρίως να σου πω, στο πρώτο κομμάτι, στα πρώτα χρόνια, μετά τα 30 μου χρόνια άρχισε και έγινε πάρα πολύ έντονο και συγκεκριμένο και ήξερα χρόνους. Και παρόλο ότι στα 30 μου χρόνια οριστικοποιήθηκε, εκεί δηλαδή, και είδα και ότι εγώ τι θα κάθομαι και θα γράφω. Δεν είχα σπουδάσει, δεν είχα μάθει τίποτα και μάλιστα από το σχολείο με διακόψανε. Διότι έλεγα πράγματα πολύ πιο προχωρημένα ή έγραφα εκθέσεις και χωρίς να γράφω στην ευθεία, εγώ με το που συγκεντρωνόμουν στη γραφή, μπαμ, έφευγα και έβλεπα διάφορα πράγματα. Και η μαμά φώναζε. Έμαθα αγγλικά χωρίς να έχω σπουδάσει τίποτα. Παιδί. Τρομερό. Όλα, γιατί έτσι. Και τα υπόλοιπα. Συνηγορώντας τον έξω από μέσα εδώ. Σε αυτά όμως, βλέπεις και δυσίωνα. Δεν είναι ευχάριστα. Ήταν η επόμενη ερώτησή μου. Συνηγορώντας λοιπόν τον έξω από εδώ, γίνοντας ο συνήγορός του, για να καταλάβουμε περισσότερο την Μπέγκη Δαμουράκη, και από την επόμενη εκπομπή έχουμε να πούμε έτσι πολύ πιο συγκεκριμένα. Θα σας πηγαίνουμε τάκ-τάκ σαν το ποντίκι. Σωστά. Στην ευτυχία. Και όσους δεν προλάβουμε, γι' αυτό είναι η Μπέγκη Δαμουράκη εδώ κοντά μας και το γραφείο της. Πάμε να πούμε μια φορά που μπορεί να σε βγει ο κόσμος. Εύχομαι, ναι, θα τα πούμε αυτά. Εύχομαι να βοηθηθεί, γιατί μέχρι σήμερα. Όλοι όσοι με έχουν πλησιάσει, γιατί αυτοί με έχουν επεκτείνει, φεύγουν από το γραφείο και δεν χρειάζονται εμένα να ξανάρθουν την άλλη εβδομάδα ή σε ένα μήνα ή σε ένα χρόνο. Έρχονται μετά από 10 χρόνια, 15, ή μου στέλνουν τα παιδιά που ήταν τότε μικρά, ή μου στέλνουν οι γονείς, ή οι άντρες θα μου στέλνουν τη γυναίκα, ας πούμε, που θέλουν άλλα πράγματα. Δεν χρειάζεται δηλαδή να έρθουν κάθε μέρα. Η διάρκεια της πρόβλεψης είναι περίπου 3/4 με μία ώρα. Μία ώρα μιλάω εγώ και λέω τα πάντα. Και πάντα ρωτώ, θέλετε τίποτα άλλο? Όχι, μας τα πες όλα. Γιατί κάνω ανάλυση στα γεγονότα και τα στοιχεία. Στα κοντινά γεγονότα. Όχι, είπαμε, και τα μακρινά. Βλέπεις μια πορεία, ένα παιδί που γεννιέται σήμερα, από την στιγμή που μπαίνει μέσα στο σύμπαν και ενεργοποιείται, που θα το πούμε, είπαμε, γιατί είναι το κάθε ένα μεγάλο μάθημα. Αρχίζει λοιπόν και έχει την πορεία και την εξέλιξη και μπορούμε να δούμε τι θα κάνει στα 8, στα 10, στα 15, στα 20, στα 30, στα 35, αν θα κάνει πορεία, αν θα σπουδάσει. Δεν μπορούμε να δούμε ακριβώς τι θα σπουδάσει, αλλά όταν ότι κάτι θα γίνει, βλέπω κάτι θα κάνει, μεγάλο το και το βλέπω με μία μπλούζα κλειστή, ξέρω ότι είναι ιατρική. Ή στο φρενοκομείο. Είναι εικόνα. Όχι, έχει άλλο στοιχείο, γιατί βλέπω, αντιλαμβάνουμε τι προβληματισμό έχει. Και λέω πράγματα που μπορούν να προλάβουν σε γεγονότα και στοιχεία, ας πούμε, ή σε μια εγκυμοσύνη. Μέσα λοιπόν στην κοιλιά ενός παιδιού, μητέρας, μπορείς να δεις το παιδί που θα γεννηθεί, αν θα γίνει αρτομελή. Δεν μπορεί να δεις την πορεία του, πρέπει να έχει το δικό του ενεργειακό. Σωστά. Και μόλις μπαίνει στη ζωή το παιδί, δηλαδή μπαίνει μέσα στο σύμπαν, ηλεκτρομαγνητίζεται από το σύμπαν και έτσι έχει την πορεία και την εξέλιξη. Σε αυτά που βλέπεις μπορούμε να παρέμβουμε? Μόνο το ίδιο το άτομο, σαν γεγονός δεν μπορούμε να το απορρίψουμε τελείως, μπορούμε να το μειώσουμε όταν είναι δυσίωνα. Τα ευχάριστα σ' έρθουν. Καλά, οπωσδήποτε, και σίγουρα. Και εκείνη η σημασία, δηλαδή τη δυσκολία, τον προβληματισμό, ότι πρόσεχε το μαγαζί αυτό, το συνεργάτη που έχεις, θα έχετε πρόβλημα, τι θα γίνει έτσι. Άρα λοιπόν μπορούμε να βρει κάποιον άλλον συνεργάτη ή να προσέξει τι θα προσέξει. Σωστά. Με το συνεργάτη του ή να προσέξει τις αγορές που κάνει ή να προσέξει κάτι άλλο. Σε ένα κακό και δυσίωνο διαφορετικού είδους, δηλαδή σε ένα θάνατο που μπορείς να δεις από ένα ατύχημα παράδειγμα. Κοίταξε να δεις, το θάνατο πώς μπορούμε να το αποτρέψουμε. Ο κόσμος όλο φοβάται αυτό, όμως βλέπουμε την πορεία και την εξέλιξη της ζωής. Mm-hmm. Όταν αυτή που ζει, αυτή που δεν θα ζει, δεν φαίνεται. Άρα δεν γίνεται και πρόβλεψη. Υπάρχει. Ναι, σίγουρα, σημείο. Αλλά μέχρι να προέλθει ο θάνατος, από τη ζωή περνάς για να φτάσεις σε ένα τύχημα ή σε ένα. Να διαχειρίζεσαι. Και επειδή απλόχερα, πολύ απλόχερα και με βεβαιότητα το σύμπαν μου έχει δώσει αυτήν την διαχείριση, το να είμαι ενδιάμεσο και εφόσον το κάνω πολύ σωστά, γι' αυτό μου δίνεται και εμένα επέκταση αυτού. Mm-hmm. Ιδάλλως, μπαμ, θα κοβότανε, θα μειωνότανε, θα ήτανε προβληματικό. Έχει πάρα πολύ σημασία να ξέρεις να μεταδώσεις το γεγονός, πώς πρέπει να το μεταδώσεις, χωρίς να δημιουργήσεις σοκ,
ταραχή. Σωστά, σωστά. Έτσι, και να θυμηθείς την πορεία του. Δεν χρειάζεται σωστά να γράψεις πουθενά τίποτα. Γιατί όταν ακούμε και όταν έχουμε σημασία, όπως εσείς με βλέπετε πολύ δυνατά, γίνονται καταγραφή στη μνήμη μας, έτσι, και έτσι δεν το ξεχνάμε ποτέ. Έτσι. Είναι το καλύτερο μπλοκ, το αυτό καλύτερο σημαντικό. Θέλω για να πριν σωστά κλείσουμε, ο χρόνος περνάει επίσης με την Μπέκη, ούτε το τοπική που είμαστε. Επειδή είμαστε κυρίως στο πλάνομα, έχουμε σκηνοθέτρια και τηλεσκηνοθέτρια, έχουμε τώρα από όλα. Λοιπόν, το τηλέφωνο του γραφείου το μου είναι το 210-96-23-3. 210-96-23-315. Εγώ είμαι πολύ καλός σε αριθμό, το ξέρεις. Και δεν παρακαλούνται, επειδή λόγω της κατάστασης έχουν μειωθεί οι κινήσεις μου στις δαπάνες, για να μπορεί να το έχει όφελος, ας πούμε, okay, και να μειωθεί η τιμή, γιατί όλα πληρώνονται. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, δουλεύω μόνη μου με το μήνυμα που θα αφήσουν στον τηλεφωνητή και μόλις μπορέσω θα το σπάρω, χωρίς να έχω πλέον γραμματέα. Σωστά. Ναι. Και αυτό είναι. Είναι επιλογή όμως για να μην πληρώνουν αυτή τη γραμματέα. Υποφελούνται, βέβαια, και αυτό όλα τα πληρώνει. Δεν γίνεται αν έχω και γραμματέα και πληρώνω βέβαια αυτό και κάνω εκείνο. Σαφώς, σωστά, σωστά. Και για να είχα και θα υποφεληθεί ο κόσμος. Αυτό. Είχα και στη Θεσσαλονίκη. Τώρα, όπως μιλάω σε όλα τα μέρη του κόσμου, είτε με τηλεδιάσκεψη, είτε μέσω Skype, είτε κατηδίαν στο γραφείο ή τηλεφωνικά, από όλα τα μέρη της Ελλάδος και στο εξωτερικό, με συγκεκριμένο ραντεβού. Σωστά. Και χρεώνεται το ίδιο, είτε εδώ είτε μακριά, τα ίδια είδες πράγματα. Ναι, γι' αυτό και το έκανε σημαντικό, για να βοηθήσει τον κόσμο. Έτσι, και είναι πολύ σημαντικό που το λέει και μπράβο της, γιατί της λέω καλά. Είναι δυνατόν εσύ που μου λέει γιατί. Εγώ μπορώ να έχω 10 γραφεία, μου λέει, και είδα κάτι γραφεία φοβερά στην Ελλάδα. Θα τα πληρώσει ο πελάτης. Θα τα πλήρωνε ο πελάτης, δεν είναι, μου λέει, κρίμα εγώ να του λέω τα ίδια και να τα πληρώνει διπλά. Και γι' αυτό το είπε. Σωστά. Θέλω να σε ευχαριστήσω που ήσουν κοντά μας. Έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε. Θα σε κουράζω, αλλά συχνά πυκνά θα είσαι εδώ. Μόνο θα μου αλλάζει δίσημο πάντοτε, είσαι πολύ προσεγμένη. Έχω δει πολλές εκπομπές σου. Την επόμενη φορά έχω αφήσει μία ερώτηση που από εκεί θα ξεκινήσουμε, αυτή το συνήγορο του διαβόλου. Να το θυμάσαι και ξεκινάμε από εκεί την πορεία μας. Να είμαστε λοιπόν καλά, καλή σεζόν και εύχομαι ό,τι καλύτερο για τον κόσμο. Η Μπέκη Δαμουράκη θα είναι εδώ συχνά πυκνά και θα μας λύνει όλες τις απορίες. Φεύγουμε γρήγορα, πάμε σε μικρό διαφημιστικό και κλείνουμε πίσω με Κωνσταντίνα Παπαϊωάννου. Μην λείψει κανείς, γιατί η διαχείριση είναι το πιο σημαντικό πράγμα και μέσα από την Μπέκη θα το μάθετε πολύ καλά όλοι εσείς.